κάποιες ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες, κάποιοι άλλοι. Θέλω να πάμε στην συνάδελφο την Κατερίνα την Ιωάννου. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια μέρα αγάπης, συναίσθησης και ανιδιοτελούς προσφοράς. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας και βρισκόμαστε και φέτος εδώ στο ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος στο Παραλίμνη. Πραγματικά είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου από είδη πρώτης ανάγκης σχολικά, αλλά και αγάπη γέμισε το ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος. Θα σας πω ότι είναι μια εκστρατεία αγάπης με τους πολίτες να δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, να βοηθούν και μάλιστα μικρά παιδάκια, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, μικρά παιδάκια καταφθάνουν εδώ στο ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος και φέρνουν σχολικά είδη κάποια δικά τους πράγματα, ούτως ώστε να τα μοιραστούν με άλλα παιδάκια τα οποία οι γονείς τους αδυνατούν να τους δώσουν τουλάχιστον τα απολύτως απαραίτητα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κική Σίγα, είναι η βοηθός διευθύντρια του ΚΕΠΑ. Κική, καλημέρα. Να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την ποιότητα της εκπομπής σας, γιατί μέσω της εκπομπής σας μπορεί να ενημερωθεί ή να βοηθηθεί ήδη να βοηθήσει αρκετός κόσμος. Λοιπόν, οι πολίτες δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο, συγκινούν. Μικρά παιδάκια φτάνουν εδώ στο ΚΕΠΑ και δίνουν, αν θέλεις, και σε εμάς μαθήματα προσφοράς αλλά και ανθρωπιάς προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Έχουν αυξηθεί οι οικογένειες που ζητούν τη βοήθειά μας, σωστά? Ακριβώς, Κατερίνα μου, έχουν αυξηθεί στο διπλάσιο οι οικογένειες από την περσινή χρονιά. Η σημερινή ημέρα τιμά αυτές τις οικογένειες που βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και επίσης και τα παιδάκια. Και είναι πολύ συγκινητική. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που γίνεται, που βλέπουμε καθημερινώς στο ΚΕΠΑ. Αρκετά παιδάκια ζητούν από τους γονείς τους να φέρουν τσάντες, σχολικά είδη, τα παιχνίδια τους που δεν τα χρειάζονται και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι υπερβολή να πούμε ότι εκατοντάδες οικογένειες σήμερα ζητούν τα αυτονόητα. Καθόλου υπερβολή. Πέρσι, ας πούμε, αν είχαμε 50 άτομα, φέτος είναι σίγουρα πάνω από 100. Επίσης, οι υποτροφίες που δίνουμε κάθε χρόνο από το ΚΕΠΑ αυξήθηκε στο διπλάσιο και αυτές. Σε άπορους φοιτητές δίνονται υποτροφίες σε άπορους φοιτητές κάθε χρόνο. Αυξήθηκαν και αυτές εξίσου, όσο ακόμα και τα κατοίκων διανομίζες του φαγητού που γίνεται, αυξήθηκε και αυτή. Οπότε βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο υπάρχουν περισσότερες ανάγκες. Θέλω λίγο να σταθούμε και στα σχολικά. Είδαμε ότι κάποιες βαθμίδες έχουν ήδη επιστρέψει στα θρανία τους. Βλέπουμε και εδώ ενδεικτικά με την βοήθεια του Κωνσταντίνου, του Ανδρέου, σχολικές τσάντες, τετράδια, ακόμη και παπούτσια. Είναι αυξημένες οι ανάγκες σε σχολικά? Κατερίνα μου, ήδη εδώ και 2 εβδομάδες δίνουμε σχολικά παπούτσια, ρούχα για το σχολείο. Οπότε αυτά που βλέπετε δεν είναι τίποτα εδώ, γιατί ο κόσμος ξεκίνησε να φέρνει από ένα μήνα προηγουμένως πράγματα τα οποία δόθηκαν. Είναι πάρα πολύ αυξημένες οι ανάγκες, γι' αυτό καλούμε τον κόσμο όπως μπορεί να μας βοηθήσει, είτε φέρνοντας τσάντες, είτε φέρνοντας ρούχα, είτε όποιος μπορεί χρηματικό ποσό, το οποίο και εμείς θα τα αξιοποιήσουμε αναλόγως για να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη. Γιατί είναι αυτό που λέμε, Κατερίνα, ότι η φιλανθρωπία δεν έχει να κάνει μόνο με το δίνω σε κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά παράλληλα γεμίζω και εγώ ο ίδιος ως άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να συμβάλλει στο όλο έργο, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τις οικογένειες αυτές? Μπορεί να φέρει τρόφιμα, σχολικά είδη, υποδήματα, ρούχα, παιχνίδια. Κάποια εισφορά. Εισφορά, δώσαμε τους λογαριασμούς. Θα τους δώσουμε τώρα και εμείς, θα τους δώσουμε βεβαίως και εμείς τώρα και τους βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, τους λογαριασμούς τους, οποίους μέσω της τράπεζας μπορείτε να συνδράμετε και εσείς στην προσπάθεια του ΚΕΠΑ. Θέλω, Κατερνά μου, λίγο να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι σε μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή αν υπάρχουν κάποια προϊόντα
τα οποία θέλετε περισσότερο, ας πούμε, να πούμε στον κόσμο, να επικεντρωθεί σε αυτά ή δεν περιορίζεται? Κοιτάξτε, ο κόσμος μπορεί να φέρει ό,τι επιθυμεί. Περισσότερη ανάγκη έχουμε από παιδικές τροφές, πανιά και τρόφιμα, τα οποία θα δοθούν και που δίνονται κάθε μήνα στο κοινωνικό παντοκομπολείο, στο Καλάθι Αγάπης, για να τα αξιοποιήσουν αναλόγως. Μπορεί ο κόσμος να μας τηλεφωνάει στο 23741623 και να μας ρωτά αν θέλει, τι έχουμε ανάγκη περισσότερη, ας πούμε, κατά περιόδους που δίνουμε και εμείς τη βοήθειά μας τους. Στο ίδιο τηλέφωνο μπορούν να επικοινωνούν και όσοι πολίτες τώρα αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την εκπομπή μας εδώ στον Α και έχουν άμεση ανάγκη, θέλουν τη βοήθειά σας. Γιατί υπάρχουν και οικογένειες, κακά τα ψέματα, Κατερίνα και εκεί, που ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια, που ήταν οικογένειες οι οποίες είχαν τα απολύτως απαραίτητα και με κάποιο τρόπο, όπως τους τα έφερε η ζωή, αδυνατούν τώρα να προσφέρουν τα αναγκαία στις οικογένειές τους, στα παιδιά τους, και ενδεχομένως να υπάρχει και να ντρέπονται. Πού μπορούν να αποταθούν? Στο ίδιο τηλέφωνο που είχα πει προηγουμένως, το 23741623, δεν είναι ντροπή να χρειάζεσαι βοήθεια. Μπορούμε να την προσφέρουμε, οπότε όποιος επιθυμεί και θέλει τη βοήθειά μας, μπορεί να μας καλέσει. Μάλιστα, και κάτι άλλο, Κατερίνα μου. Ναι, κάτι άλλο. Εκτός από τρόφιμα, επειδή μου στέλνουν τώρα μήνυμα, εκτός από τρόφιμα, εκτός από τα σχολικά είδη ή τις παιδικές τρόφες που είπαμε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πράγματα χρήσιμα, δηλαδή μπορεί να είναι μια λαξιέρα, ένα παιδικό κρεβάτι, να παίρνουν τηλέφωνο έτσι ώστε, εάν υπάρχει κάποια ανάγκη και πώς γίνεται, δηλαδή αν είναι σε άλλη πόλη, πώς έρχονται εκεί? Υπάρχει ανάγκη και από αλαξιέρες και ό,τι χρειάζεται ένα βρέφος. Είναι πιο δύσκολο όταν είναι μακριά σε άλλη πόλη, αλλά να επικοινωνήσουν μαζί μας και θα τα κανονίσουμε, είτε θα πάμε εμείς, είτε θα μας τα στείλουν και να πληρώσουμε το... Κατερίνα, να πούμε το εξής, ότι είχαμε ξανά μέσω της εκπομπής προβάλει το όλο έργο του ΚΕΠΑ, τις οικογένειες που έρχονται εδώ, ζητούν τη βοήθεια για να μπορούν τέλος πάντων να ζουν όπως και εμείς. Φέτος επανερχόμαστε και δυστυχώς, παρόλο που είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλανθρωπίας, καλύτερα να μην το είχαμε αυτό, έχουμε αύξηση των οικογενειών. Κάτι που δυσκολεύει και το έργο σας. Πώς αισθάνεστε που αντί να, κάθε χρόνο να μειώνονται οι οικογένειες, δυστυχώς αυξάνονται? Κοιτάξτε, από το 1998 είμαστε εδώ για αυτό το σκοπό, για να βοηθάμε τον κόσμο. Σίγουρα αυξάνονται, σίγουρα είναι πολύ λυπηρό ότι αυξάνονται. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας να βοηθούμε όπως μπορούμε. Σίγουρα δεν είναι ωραίο. Γι' αυτό ο κόσμος, αν μπορεί, όπως μπορεί να βοηθά, για να μπορούμε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο μας, να προσφέρουμε στον κόσμο που χρειάζεται. Και σίγουρα δίνεται χαρά και στα παιδάκια αυτά που τώρα θα πάνε στο σχολείο, θα βάλουν τα παπούτσια, τα καινούργια, θα πάρουν από μια σχολική τσάντα, που ενδεχομένως θα τους άγχωνε όλο αυτό. Όταν ήμασταν και εμείς μικρά παιδιά, περιμέναμε να ανοίξουν τα σχολεία, να πάρουμε την καινούργια μας σχολική τσάντα, τα καινούργια μας παπούτσια, γραφική ύλη. Φαίνεται ότι δίνεται και χαρά με αυτόν τον τρόπο σε αυτά τα μωρά. Πολύ σωστά τα λες, Κατερίνα μου. Δίνουμε χαρά και αυτό είναι που γεμίζει την καρδιά μας. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Και ελπίζουμε να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας για να είναι ευτυχισμένες οι οικογένειες και να μην υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Κατερίνα μου, ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Έχουμε δώσει αρκετές φορές και τους αριθμούς λογαριασμού αλλά και τα τηλέφωνα και όποιος δεν πρόλαβε, βεβαίως είμαστε στη διάθεσή τους για να ενισχύσουμε όλοι μαζί αυτό το πολύ καλό έργο που κάνει το ΚΕΠΑ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν,